αρχίζουν οι πανελλαδικές και τι καλύτερο σήμερα να έχουμε μαζί μας τον Νίκο Τοφίλη, τον Υπουργό Παιδείας. Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, και να περνάμε όλες τις εξετάσεις μας που δίνουμε κάθε μέρα. Τα παιδιά βεβαίως αύριο δίνουν εξετάσεις. Είναι μια πολύ, θα λέγαμε, κορυφαία στιγμή για τη ζωή τους. Εύχομαι καλή επιτυχία. Έχουμε πάρει όλα τα μέτρα όπως κάθε χρόνο. Μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι θα πάνε όλα κανονικά. Όλα καλά. Όπως κάθε χρόνο. Όλα κανονικά. Είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει καταξιωθεί στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας ότι είναι αδιάβλητος. Βεβαίως συζητούμε όλοι πώς με τον καλύτερο τρόπο, με λιγότερο άγχος και λιγότερα έξοδα, θα μπορούν να μπαίνουν τα παιδιά στα πανεπιστήμια. Και γιατί, Υπουργέ, τότε πήγατε λίγες μέρες πριν από τις εξετάσεις και αλλάξατε την επιτροπή των. Δεν αλλάξαμε επιτροπή. Αυτό που γίνεται κάθε χρόνο. Η επιτροπή δεν μπορεί να είναι ισόβια. Φαντάζεστε τι σημαίνει ισόβια επιτροπή. Ναι, αλλά λίγες μέρες πριν τις εξετάσεις ήταν παράξενο. Έτσι λέει ακριβώς η διαδικασία. Λίγες μέρες για να μην είναι γνωστά τα ονόματα. Και είναι απόρριτα, μυστικά τα ονόματα της επιτροπής για λόγους που καταλαβαίνετε όλοι. Mm. Ό,τι γίνεται κάθε χρόνο έγινε και φέτος. Άρα δεν ισχύει αυτό που λέει αντιπολίτες ότι βάλατε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην επιτροπή. Δεν το πει αντιπολίτες, το πει ένα κόμμα και το πήρε πίσω. Α. Να σας πω, επειδή υπάρχουν κάτι έτσι. Πληροφορίες αριστερά και δεξιά. Δεν υπάρχει θέμα απεργίας των καθηγητών. Όχι. Εν μέσω εξετάσεων. Όχι, δεν το υπάρχει. Κλείνουμε αυτό έτσι, για να είναι και τα δεν παιδιά ήρεμα. Δεν το κλείνουμε εμείς. Οι ίδιοι οι καθηγητές είναι υπεύθυνοι. Ποτέ δεν έχουν κάνει απεργίες εξετάσεις μέσα. Πόσο μάλλον τώρα που δεν υπάρχει και θέμα για να κάνουν απεργία, ενώ επίκαιρο πιεστικό θέμα. Έχουν διαβεβαιώσει σας ότι δεν θα γίνει απεργία. Μα δεν υπάρχει ζήτημα τέτοιο, παραλαμβάνω. Πουθενά δεν υπάρχει συζήτηση επίσημη και απόφαση επίσημη. Επίσημη όχι, γι' αυτό σας λέω, γιατί υποτίθεται ότι θα πάρει απόφαση η ΟΛΜΕ, λέει, 21 του μήνα. Ούτε αν επισήμως υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Τα παιδιά απερίσπαστα να δώσουν εξετάσεις από αύριο και θα τελειώσουν κανονικά οι εξετάσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ωραία. Αφού το κλείνετε έτσι κατηγορηματικά, νομίζω. Καλή επιτυχία σε όλους, λοιπόν. Τώρα να σας πω, με την Εκκλησία, πώς άνοιξε αυτός ο πόλεμος. Διαβάζω εδώ πέρα, ακόμη και ο Ιερώνυμος. Πολύ έχει κουραστεί ο κύριος Φίλης και εμείς συνέχεια ασχολούμαστε με τον κύριο Φίλη. Είχε μια θεωρία, αν περάσει πέρασε, η Εκκλησία δεν πέθανε από τέτοια πράγματα. Γενικώς έτσι και συμφώνησε. Μας κούρασε και κουράστηκε, είπε ο Ιερώνυμος χθες. Γιατί εσύ ήσουν, συγγνώμη για τον Νικό, παρακαλώ. Εσύ ήσασταν, πηγαίνατε δηλαδή κανονικά, τον βλέπατε, μιλούσατε, είχατε μια καλή επικοινωνία και ο Ιερώνυμος προς αυτή την κυβέρνηση, όπως και σε όλες βέβαια, έχει δείξει ιδιαίτερη φροντίδα. Μην γελιόμαστε. Όχι, δεν έχει δείξει μια ευνοϊκή στάση, έχει δείξει μια υπεύθυνη στάση. Βεβαίως δεν καταλαβαίνω και εγώ τις δηλώσεις του κυρίου Ιερώνυμου. Ο Μακαριώτας και εγώ έχουμε μια καλή συνεργασία επί τη βάση βεβαίως των διαφορετικών ρόλων και ευθυνών. Άλλο πράγμα ο Αρχιεπίσκοπος, άλλο Υπουργός Παιδείας. Είναι προφανές ότι και στα ζητήματα της εκπαίδευσης τον λόγο τον τελευταίο τον έχει το Υπουργείο Παιδείας. Δεν συγκυβερνούμε με την Εκκλησία στα σχολεία. Αυτό είναι ένα παλαιό πρόβλημα της Εκκλησίας και γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει μια διευκρίνηση ρόλων. Τώρα το, ας πούμε, αγκάθι είναι η αναμόρφωση του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Γίνονται με βάση πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει και έχει ολοκληρωθεί επί προηγούμενης κυβερνήσεως και όχι της δικής μας τώρα. Για να καταλάβει ο πολύς ο κόσμος, εσύ θες να το περιορίσεις. Όχι, θέλω να το αναμορφώσω, να μην είναι μάθημα κατηχητικού και ομολογιακό μάθημα. Να είναι θρησκεολογίας δηλαδή. Να είναι μάθημα που θα μαθαίνει το παιδί τα ζητήματα που αφορούν την πίστη, την Ορθόδοξη, γιατί η πλειοψηφία των Ελλήνων πιστεύουν στην Ορθοδοξία. Αλλά από εκεί και πέρα να έχει ένα άνοιγμα και σε άλλες θρησκείες. Διότι δεν μπορεί να έχουμε πόλεμο δίπλα μας με βάση τα διάφορα θρησκευτικά που γνωρίζουμε, ιερός πόλεμος κλπ. Δεν μπορεί να έχουμε τρομοκρατία με βάση ιερά σε εισαγωγικά κείμενα και να μην ξέρουν τα παιδιά τι συμβαίνει στον κόσμο. Το δημοτικό όμως. Όχι. Αυτό είναι συνολικό πρόγραμμα από την τρίτη δημοτικού έως την τρίτη λυκείου. Το μάθημα των θρησκευτικών είναι το μάθημα που διδάσκεται τις περισσότερες ώρες ενώ από τα μη βασικά μαθήματα στα σχολεία. Συνεπώς υπάρχει ένα θέμα αναμόρφωσης του μαθήματος. Επαναλαμβάνω. Και η Εκκλησία λέει, ας πούμε, να μην πειραχτεί καθόλου. Η Εκκλησία λέει να μην πειραχτεί καθόλου η Εκκλησία. Δεν είναι ακριβώς η Εκκλησία, είναι ομάδες μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι ένα ενιαίο σύνολο. Υπάρχουν ομάδες, υπάρχουν ακραίοι οι οποίοι πιέζουν και μερικές φορές εκβιάζουν καταστάσεις. Παίζουν με την θρησκευτικότητα των πολιτών. Εμείς δεν θέλουμε να εισέλθουμε στο ζήτημα αυτό. Είδατε τις δηλώσεις, πόσο ακραίες ήταν. Άρα εσείς στο κομμάτι αυτό δεν κάνετε πίσω. Από Σεπτέμβρη το μάθημα των θρησκευτικών θα αναμορφωθεί με βάση το δικό σας σχεδιασμό. Μα δεν μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να κάνει σε αυτά τα ζητήματα
στροφές οι οποίες είναι εις βάρος της εκπαίδευσης. Σας υπενθυμίζω ότι τα βιβλία θρησκευτικών που σήμερα διδάσκονται στην εκπαίδευση μπήκαν στην εκπαίδευση με αντίθεση της ιεραρχίας. Σας θυμίζω ότι αυτό έγινε επί κυβερνήσεως Πασόκ. Σας θυμίζω ότι επί κυβερνήσεως Καραμαλή με την κυρία Γιαννάκου στο Υπουργείο Παιδείας απαγορεύτηκε η εξομολόγηση στα σχολεία. Διαφώνησε και πάλι η Ιερά Σύνοδος. Ας διαφωνήσει. Σας ενόχλησε ότι στην κόντρα σας με τον Αμβρόσιο και αυτά τα απαράδεκτα που είπε ο Αμβρόσιος περί του να σας ξεραθεί το χέρι και όλα αυτά, ο κύριος Ιερώνυμος τον κάλυψε τον Αμβρόσιο λέγοντας ότι είναι εκπρόσωπος μια μερίδας ενός λαού που σκέπτεται έτσι και θα πρέπει να βλέπουμε τα προβλήματα, να μην τον ισοπεδώνουμε, να τον αντιμετωπίζουμε ως μια διαφορετική άποψη κλπ. Κοιτάξτε, δεν θέλω τώρα να επισέλθω σε μια συζήτηση η οποία φοβούμαι ότι θα αδικήσει την Εκκλησία. Διότι η εικόνα που δίνεται από ορισμένους ακραίους Μητροπολίτες σκανδαλίζει τους ίδιους τους πιστούς. Και περίμενα ο Αρχιεπίσκοπος, έχοντας μια ευρύτερη ευθύνη για την πορεία της Εκκλησίας και για την διασφάλιση ουσιαστικής ενότητας στον χώρο της κοινωνίας, να παίρνει αποστάσεις από αυτές τις κατάρες. Δεν το έκανε προφανώς διότι και αυτός υπακούει σε εσωτερικές ισορροπίες της Εκκλησίας. Καλά, τώρα σας κατηγορήσατε ότι μιλούσατε για τζιχάτ και τέτοια πράγματα. Μα είναι τζιχάτ. Αυτά που είπε ο Σεβασμιότατος Καλαβρίδων είναι κλασικό τζιχάτ. Πάντως σίγουρα οι κατάρες δεν είναι λόγος ορθόδοξος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Αυτό που είπε για το χέρι δηλαδή λέτε. Και άλλα πολλά που έχει πει. Να φτύνουν στους δρόμους, στον δρόμο τους ανθρώπους κλπ. Τα είπε πριν από λίγο. Τα θυμάστε. Η ορθοδοξία είναι. Αυτά στις κατηδίαν κουβέντες που έχετε με τον Ιερώνη τα έχετε πει. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε συζητήσεις που κάνουμε με θεσμικό τρόπο με τον Αρχιεπίσκοπο. Επαναλαμβάνω ότι η επιδίωξη της ελληνικής πολιτείας είναι η συνεργασία με την Εκκλησία στη βάση διακριτών ρόλων. Άλλο η Εκκλησία, άλλο η πολιτεία. Άλλο το κατηχητικό, άλλο το κοσμικό σχολείο. Δεν μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα να κάνετε μια επιτροπή από την. Έχουμε κάνει επιτροπή στο ΙΕΠ, έχουν στείλει ανθρώπους που κουβεντιάζουν. Δεν είμαστε εμείς από εδώ και η Εκκλησία από εκεί. Διχάζεται και η Εκκλησία στο θέμα των θρησκευτικών. Και οι θεολόγοι. Υπάρχουν θεολόγοι οι οποίοι είναι ενεργοί στην εκπαίδευση κιόλας, οι οποίοι συμφωνούν με τα νέα προγράμματα διδασκαλίας των θρησκευτικών. Άρα λέτε ότι το πρόβλημα του Ιερωνύμου είναι οι ακραίοι που υπάρχουν εντός της Εκκλησίας και που προσπαθεί να κρατήσει μια ισορροπία. Δεν θα ήθελα να περαιτέρω να κάνω συζήτηση για το ζήτημα. Επαναλαμβάνω ότι η δικιά μας πρόθεση είναι η συνεργασία στη βάση διακριτών ρόλων. Άλλο τώρα... Και τονίζω, άλλο το κατηχητικό, άλλο το σχολείο. Να σου πω, πάμε το άλλο μεγάλο θέμα. Με το θέμα των ολοήμερων. Και αυτό η προσπάθειά σας να το αλλάξετε ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Υπήρχαν άνθρωποι που ασχολήθηκαν πολλά χρόνια με το ολοήμερο και σας είπανε ότι ουσιαστικά για να εξοικονομήσετε καθηγητές που δεν μπορείτε να κάνετε προσλήψεις κόβετε τα ολοήμερα. Και όχι, δεν ισχύει αυτό. Το ολοήμερο θα είναι 3 ώρες σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα σχολεία. Δεν κόβουμε κανένα ολοήμερο. Θυμάμαι την πρώτη δήλωση που έκανε on camera ο κ. Μητσοτάκης που είπε ότι κλείνουμε τα ολοήμερα σχολεία. Δεν τα κλείνουμε. Θέλετε να τα πείτε ολοκληρωμένα γιατί μας βλέπει κόσμος τώρα. Βεβαίως. Μας βλέπουν γονείς. Βεβαίως. Που ανησυχούν για τα παιδιά τους από τη νέα χρονιά. Γιατί ξέρετε τώρα, από ένα σημείο και μετά, όταν κάποιος αφήνει το παιδί του για να πάει στη δουλειά, είτε πρωί είτε μεσημέρι, έχει. Και κυρίως να μας πει τα κριτήρια, διότι εκεί που υπήρξε η ενόχληση είναι που είχατε πει ότι θα πρέπει και οι δύο γονείς αποδεδειγμένα να εργάζονται κλπ. Στα κριτήρια είναι το θέμα. Θα μιλήσουμε αμέσως. Ωραία. Κάθε μέρα το σχολείο θα λειτουργεί 6 ώρες, μιλάμε για το δημοτικό, και θα είναι ενός τύπου δημοτικό ολοήμερο σχολείο σε ολόκληρη τη χώρα. Μέχρι τώρα δεν είναι ενός τύπου. Είναι τα σχολεία στο 1/3 που είναι με πλούσιο πρόγραμμα, 1/3 σχολεία στην Ελλάδα, και τα 2/3 τα οποία δεν έχουν τόσο πλούσιο πρόγραμμα. Οι 6 ώρες θα είναι 8 με 2? Οι 6 ώρες θα είναι, όχι, θα είναι 8 με 1 και 4. Μάλιστα. Οι 6 ώρες. Εκπαιδευτικές ώρες είναι. Μετά τη 1 και 4 θα λειτουργεί το ολοήμερο σχολείο, το οποίο θα έχει δάσκαλο για να βοηθάει τα παιδιά στη μελέτη και θα έχει επίσης και δυνατότητα να μαθαίνουν και άλλα πράγματα επιπλέον, με πρόσθετες δηλαδή ώρες, όπως είναι ξένη γλώssa επιπλέον, πληροφορική επιπλέον κλπ. Άλλες 3 ώρες μετά. Όχι, θα είναι συνολικά 3 ώρες το σχολείο. 4 το ολοήμερο. 4 η ώρα όπως και σήμερα τελειώνει το ολοήμερο σχολείο.
Συνεπώς δεν υπάρχει κάποια διαταραχή από αυτού. Υπάρχει το ερώτημα ποιοι θα μπορούν να πηγαίνουν στο ολοημερό σχολείο, διότι πράγματι σήμερα πηγαίνει λιγότερο από το 10% των παιδιών στο ολοημερό σχολείο. Αυτό θα ισχύσει και φέτος. Όποιο παιδί έχει δύο γονείς εργαζόμενους, βεβαίως δικαιούται να πάει στο ολοημερό σχολείο. Και τους δύο γονείς. Και τους δύο ισχύει και σήμερα. Όποιο παιδί έχει δύο γονείς ανέργους, και ξέρουμε ότι το άνεργο σημαίνει σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων μαύρη εργασία για κάποιους, επίσης και αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον υπάρχει αυτή η κατάσταση που ανέφερα, ανεργία με υποκρυπτόμενη όμως εργασία αυτό μαύρη. Αυτό πώς θα πιστοποιείτε? Με μια απλή δήλωση που κάνει ο γονιός. Απλό είναι. Mm-hmm. Δεν κάνουμε άλλη έρευνα. Έχουμε εμπιστοσύνη στην άποψη των ανθρώπων. Δηλαδή, τρίτον, θα σας λέει κάποιος ότι εγώ εργάζομαι μαύρα, αλλά είμαι άνεργος. Πρώτον, έχει την κάρτα εργασίας. Yeah. Και δεύτερον, θα λέει παρότι είμαι άνεργος, όμως κάνω δουλειές του ποδαριού. Δεν μπορώ να φυλάξω το παιδί. Εποχιακά, ας πούμε, ή ορομίσθιο. Το δεχόμαστε. Άρα, οι κατηγορίες είναι είτε οι δύο εργαζόμενοι, είτε δύο άνεργοι, ή θα υπάρξουν και άλλες κατηγορίες. Και άλλες, όπως για παράδειγμα, παιδιά μονογονικών οικογενειών. Mm-hmm. Είτε είναι ορφανά παιδιά, είτε είναι σε χωρισμένοι γονείς. Επίσης, παιδιά φυλακισμένων. Που και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Μα και τώρα όμως είναι μέσα. Δεν αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με τρόπο θεσμικό εξαρχής. Ποιος ξέρετε τώρα? Εμείς δεν ξέρουμε κανέναν. Mm. Γι' αυτό όλη η συζήτηση είναι συζήτηση η οποία πιο πολύ έχει προπαγανδιστικό χαρακτήρα εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, γιατί πολλά παιδιά τώρα σχολάνε πιο αργά. Δεν σχολάνε μία και τέταρτο. Πολλά παιδιά στο 1/3 των σχολείων σχολάει 2 η ώρα. Ναι. Αυτό λέμε, εμείς καταργούμε το 7ωρο για λόγους εκπαιδευτικούς. Δεν θέλουμε τα παιδιά να πηγαίνουν 7 ώρες στο σχολείο. Συνήθως σε σχολεία μη λειτουργικά, το ξέρουμε όλοι. Η εκπαιδευτική κοινότητα, ο παλιά και όχι τώρα, είχε διαφωνήσει. Ναι, αλλά σε αυτή τη μία ώρα ποια μαθήματα βγαίνουν εκτός? Τίποτα. Είναι. Είναι μία ώρα. Είναι αναμόρφωση κάτι project κλπ. Είναι αναμόρφωση του προγράμματος. Άρα δεν βγαίνει κανένα μάθημα. Δεν βγαίνει κανένα μάθημα. Δεν αφαιρείται κανένα άρα μάθημα. Άρα στο εξάωρο που μένει θα διδάσκονται τα ίδια μαθήματα που διδάσκονταν στο επτάωρο. Και περισσότερα σας λέω. Δηλαδή υπάρχει αναμόρφωση του προγράμματος. Αυτό γιατί για παράδειγμα, σε όλα τα σχολεία στην Ελλάδα. Α, γι' αυτό το κάνετε. Βεβαίως. Είναι θέμα εκπαιδευτικής ισότητας. Για παράδειγμα, στην πρώτη δημοτικού τώρα θα υπάρχει σε όλα τα σχολεία που δεν υπάρχει σήμερα, θα υπάρχει αγγλική γλώσσα. Η Νέα Δημοκρατία για το ολοήμερο, γιατί σας κατηγορεί ότι συρρυκνώνετε τις γλώσσες και την πληροφορική? Να το εξηγήσει. Να το εξηγήσει. Δεν ισχύει αυτό. Είναι μια προπαγάνδα. Στο ολοήμερο σχολείο αναμορφώνουμε το πρόγραμμα, κάνουμε εντελώς οριακού χαρακτήρα αλλαγές και εμπλουτίζουμε το πρόγραμμα. Το φετινό ολοήμερο με το ολοήμερο της επόμενης χρονιάς είναι οι ίδιες ώρες διδασκαλίας? Το φετινό ολοήμερο εννοείται όταν το ολοήμερο είναι τις 3 ώρες. Αυτό που ισχύει τώρα. Σας απήντησα ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι λιγότερες ώρες στα σχολεία. Για παράδειγμα την πρώτη. Ένα μέσο όρο λέμε. Όχι, δεν είναι. Είναι, σας επαναλαμβάνω, διαφορετικό πρόγραμμα. Δεν είναι το ίδιο. Άλλωστε, εσείς έχετε τοποθετηθεί ότι τα παιδιά δεν πρέπει να κάνουν τόσες του δημοτικού, εν πάση περιπτώσει, τόσες πολλές ώρες και τόσα πολλά μαθήματα. 7 ώρα, ναι. 7 ώρα. Έχετε τοποθετηθεί λάθος υπέρ του να ελαφρυνθούν λίγο τα παιδιά. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτή η φύλαξη, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι φύλαξη. Όχι, ένα λεπτό. Μην πιάνεις τα παιδιά. Έχει δάσκαλο. Ακούστε, παρακαλώ. Το πρωί, εγώ πιάνω δουλειά στις 7.30 ώρα. Ναι. Περνάω από το σχολείο στις 7, αφήνω το παιδί με το δάσκαλο εκεί. Και μπορώ και πηγαίνω στη δουλειά μου σε 7.30-8 παρά. Τώρα αυτό θα καταργηθεί? Εννοείται δεν θα μπορώ να το αφήνω. Την πρωινή ζώνη. Ναι, το 7-8. Κατάλαβα. Ότι μπορεί κάποιος να αφήσει το παιδί στο σχολείο με το δάσκαλο πριν χτυπήσει το κουδούνι των 8. Λοιπόν, να σας απαντήσω. Η πρωινή ζώνη αφορά ένα μέρος των σχολείων. Και όχι όλα τα σχολεία. Και είναι λάθος να γενικεύεται αυτό το μέτρο. Όπου υπάρχει ανάγκη και διαπιστώνεται από το σχολείο, θα λειτουργούν τέτοιου είδους διαδικασίες. Πώς τώρα, δεν υπάρχει ανάγκη? Πολλοί κόσμοι, πολλά παιδιά. Πολλοί εργαζόμενοι το κάνουν στα παιδιά τους αυτό. Επαναλαμβάνω. Μην το γενικεύετε το θέμα. Έχουμε σε στοιχεία. Σε πόσα σχολεία εφαρμόζεται? Σε λιγότερο από το 1/4 των σχολείων και τέταρτον και με μικρό αριθμό παιδιών. Προσέξτε. 2, 3. Προσέξτε. Θα καταργηθεί αυτό τώρα? Επαναλαμβάνω. Θα διαπιστώνεται από το σύλλογο των καθηγητών, των δασκάλων και θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Παιδιών, όχι όμως, παιδιά... επαναλαμβάνω, πλασματική λειτουργία σχολείου εκτός τάξης. Mm-hmm.
Εμείς θέλουμε όλες οι ώρες να είναι ώρες μέσα στην τάξη. Υπουργέ μου, το καταλαβαίνουμε αυτό. Σας λέω για τους εργαζόμενους. Και απαντώ. Όπου υπάρχει θέμα, θα καταργηθεί ή πώς θα γίνει με εισήγηση του συλλόγου γονέων και δασκάλων. Όχι γονέων. Ο σύλλογος των δασκάλων θα έχει την ευθύνη μαζί με τη διεύθυνση εκπαίδευσης και θα αντιμετωπίζει το θέμα όπου προκύπτει. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, αν δεν υπάρχει. Θα το ζητήσει. Θα το ζητάνε οι άνθρωποι, ενδιαφέρομενοι βεβαίως. Δεν θα υπάρχει γενικός κανόνας να έχουμε δύο και ένα παιδί. Πόσα παιδιά θα. Βεβαίως, συγγνώμη από το. Εδώ υπάρχει θέμα αξιοποίησης και του τελευταίου ευρώ που δίνει ο φορολογούμενος πολίτης. Άρα θα έρχεται ο σύλλογος δασκάλων για να το ξεκαθαρίσουμε, το λέω. Για να, θα έρχεται ο ενδιαφερόμενος, ο κύριος Χασαπόπουλος, και θα λέει: και εγώ και η γυναίκα μου εργαζόμαστε από το πρωί και θέλουμε να αφήνουμε το παιδί μας νωρίτερα από τις 7.30, 7 και 4 μάλιστα. Αυτό θα το βλέπει ο σύλλογος και θα καταρτίζει ένα και θα πρόγραμμα. Θα έρχεται ένας δάσκαλος νωρίς το πρωί για να τα κρατάει τα παιδιά. Βεβαίως. Ωραία. Για να γίνει τώρα το ολοήμερο σχολείο, πόσα παιδιά θα απαιτούνται ως τάξη εννοώ. Σήμερα είναι 14 παιδιά. Του χρόνου. Αυτός και μικρότερος αριθμός. Άρα 14 είναι το πλαφόν. Είναι η βάση. Είναι η βάση. Το πλαφόν είναι από το 14 για κάθε... μέχρι... Τι είπατε. 14 είναι η βάση και πάμε μέχρι... Το κάθε τμήμα 25. 25. Αν είναι παραπάνω κάνουμε το έλασον και πάντως είναι το 14. Βεβαίως. Μάλιστα. Ωραία. Το διευκρινίσαμε γι' αυτό. Άρα επαναλαμβάνω. Εμπλουτίζουμε το ολοήμερο σχολείο, το επεκτείνουμε σε ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη που υπάρχει σήμερα, στο 1/3 των σχολείων, για όλα τα σχολεία. Όλα τα παιδιά θα έχουν ίσες ευκαιρίες. Τώρα, για να υπάρξει αυτό, όπως λέτε, αφού επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα, ή θα προσλάβετε επιπλέον εκπαιδευτικούς, ή εκπαιδευτικοί που κάνουν τη δουλειά από τις 8 μέχρι τη 1 θα συνεχίσουν και μετά στο ολοήμερο. Και τα δύο θα γίνουν. Και εκπαιδευτικούς θα προλάβουμε αναπληρωτές, χιλιάδες. Από το σχολείο λείπουν χιλιάδες αναπληρωτές. Οι δάσκαλοι που θα δουλεύουν 6 ώρες και θα συνεχίζουν μετά άλλες 4 θα το δέχονται. Δεν δουλεύουν 6 ώρες, έχουν άλλο ωράριο. Έχουν 24 ώρες την εβδομάδα ωράριο διδακτικό οι δάσκαλοι. Mm-hmm. Σε αυτό μέσα, αν προκύπτει δυνατόν, θα πηγαίνουν στο λεωμένο σχολείο. Εσείς έχετε πει ότι με τους αναπληρωτές λίγο θα το αποκλιμακώσετε και θα πάτε σε μόνιμες προσλήψεις. Ναι. Αυτό δεν έχει υλοποιηθεί. Τώρα μας λέτε για αναπληρωτές. Είχατε πει τότε ως νέος υπουργός της Παιδείας το Νοέμβριο για 20.000 διορισμούς στην εκπαίδευση. Σε βάθος τριετίας. Σε βάθος τριετίας. Είχαμε σχέδιο. Ως κυβέρνηση το καταθέσαμε στους θεσμούς, διότι αυτό συναρτάται με τα αξιολόγηση. Έτσι όπως πάτε στα τρία χρόνια, όλοι μαζί να το κάνετε το μόνιμο. Όχι. Τους 20.000 τους μόνιμους θα τους προσλάβετε στα τρία χρόνια όλους μαζί. Όχι, όχι. Κάθε άλλο. Φέτος θα γίνουν μόνιμες προσλήψεις. Χρειάζεται να γίνει ένα σύστημα ΣΕΠ που να μπορέσει να αξιοποιήσει και τους αναπληρωτές σε μόνιμη πια βάση, αλλά και νέα παιδιά που θα θελήσουν να πάνε για να δοκιμάσουν τη δυνατότητα να οδηγηθούν στο δημόσιο. Που σημαίνει τι αυτό. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε το σεμιτεύει αυτή την εξέταση. Δεν προλαβαίνουμε αυτό το πράγμα να το κάνουμε. Αν τελείωνε όμως. Με το ήδη υπάρχουν έτσι όπως λειτουργεί, δεν μπορεί να το κάνει το ΑΣΕΠ το ίδιο. Όχι, δεν μπορεί. Θέλει τουλάχιστον 4 μήνες η διαδικασία. Να ξεχάσουμε αυτή για φέτος τις προσλήψεις μονίμων. Μόνιμο προσωπικό διορισμοί φέτος μόνο ένα μικρό αριθμό. Πόσο. Δεν ξέρω, μικρός πάντως, όχι μεγάλος. Δεν το θέτω στη συζήτηση. Οι μαζικοί διορισμοί θα γίνουν την επόμενη χρονιά. Για να μην έχουμε ξανά τα κενά το Σεπτέμβριο. Μην ξανατρέχουμε. Τον Νοέμβριο συμπληρώθηκαν οι αναπληρωτές τα περισσότερα. Αυτή είναι η μεγάλη μάχη που δίνουμε και γι' αυτό τώρα έχουμε αρχίσει να σχεδιάζουμε το σχολείο το Σεπτέμβριο. Την πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη όλα τα βιβλία και όλοι οι εκπαιδευτικοί θα είναι στα σχολεία τους. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι για το ολοήμερο, επειδή φαντάζομαι τα παιδιά που θα συνεχίσουν το ολοήμερο θα τρώνε και εκεί, έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Οι τραπεζοκόμοι και όλα αυτά τα έχετε φροντίσει, θα υπάρχουν. Προσπαθούμε να υπάρχουν και τραπεζοκόμοι. Αφού δεν μπορείτε. Το πέραμα είναι ένα καλό πείραμα. Και επίσης δυνατότητα τα παιδιά να έχουν σύντηση μέσα από δημόσιες πρωτοβουλίες. Mm-hmm. Όπου αυτό είναι αναγκαίο. Κάνει η κυρία Φωτίου κλπ. Που είναι το κάνουμε, πολύ θετικές. Θα δούμε σε πόσα σχολεία το Σεπτέμβριο αυτό το πράγμα θα επεκταθεί. Κάτι άλλο. Κινδυνεύουν, διαβάζω εδώ τουλάχιστον από τα μηνύματα και από το ρεπορτάζ που έχουν κάνει, κινδυνεύουν να κλείσουν η πιαγωγεία της χώρας, ειδικά σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές όπου υπάρχει μικρός αριθμός παιδιών με τη νέα διάταξη που ψηφίστηκε για την πιαγωγεία, όπου ο αριθμός των οποίων αυξάνεται από 7 σε 14. Δεν είναι σωστό αυτό. Πρώτα απ' όλα να πω εισαγωγικώς. Κανένα νηπιαγωγείο δεν θα κλείσει. Κανένα. Το τονίζω. Σημειώστε το. Νηπιαγωγείο δεν θα κλείσει. Επειδή δεν θα έχει, όπως λένε, τον αριθμό 7. Λειτουργούν πολλά νηπιαγωγεία σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές και μικρότερο αριθμό. Και φέτος εμείς με την νομοθετική συγχώνευση. Συγχώνευση δεν θα υπάρχει. Όχι. Ούτε συγχώνευση. Είπα δεν θα κλείσει κανένα νηπιαγωγείο. Είμαι σαφής σε αυτό που λέω. Υπάρχει επίσης
και αυτό έχει σημασία, μία ρύθμιση δική μας, όπου το μίνιμουμ 7 το κάνουμε 5 για να λειτουργήσει το νηπιαγωγείο. 5 όμως δεν αφορά την Αθήνα, αφορά τις απομακρυσμένες περιοχές ή εκεί που δεν υπάρχει ένα άλλο νηπιαγωγείο δίπλα για να υπάρξει συνεννόηση. Τι, πού θέλω να καταλήξω. Τα νηπιαγωγεία, βάσει του νόμου, έχουν μάξιμουμ αριθμό σε κάθε τάξη 25. Ποια λογική είναι να βάζουμε 7 μίνιμουμ με 25 μάξιμουμ? Εμείς θέλουμε να υπάρχει το 14 για να μπορούμε να παίρνουμε και προνήπια. Διότι ο νόμος δυνητικά λέει ότι πρέπει να πηγαίνουν και προνήπια στα νηπιαγωγεία. Πρέπει να πηγαίνουν. Και αυτή είναι, αν θέλετε, αυτός είναι ο σχεδιασμός και η πίεση. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, στην Αθήνα μπορεί να γίνει αυτός ο σχεδιασμός. Το βασικό είναι τα απομακρυσμένα χωριά. Δεν γίνεται. Που με κόπο ανοίγει ένα νηπιαγωγείο, ένα σχολείο. Επαναλαμβάνω, δεν θα κλείσει. Στα νησιά. Αυτό είναι το θέμα που βάζουμε 5 ή 7. Δεν θα κλείσει κανένα νηπιαγωγείο επειδή δεν θα έχει 7 παιδιά. Κρατάμε αυτή τη δήλωσή σας επειδή φτάσαμε στο τέλος της συζήτησης. Τώρα θα με ρωτήσετε, αν ένα νηπιαγωγείο έχει ένα παιδάκι. Μην πιάσουμε και αυτή τη συζήτηση. Ναι, είναι δύσκολο. Και τώρα δεν θα πείτε και τίποτα. Πρέπει κοινή λογική να λειτουργεί. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, και η εκπαιδευτική λογική. Νηπιαγωγείο το οποίο δεν έχει έναν αριθμό παιδιών, όπως αντιλαμβάνεστε, η τάξη του νηπιαγωγείου δεν θα γίνει ομαδοσυνεργατική συνεργασία. Αυτά για να κλείσουμε. Έτσι. Παρακαλώ. Μας είναι λίγο παράδοξο να μιλάμε μόνο για την παιδεία μαζί σου και όχι για τα πολιτικά. Αλλά... Λοιπόν, επειδή έχουμε την ψήφιση του τελευταίου πακέτου πριν το κλείσιμο της συμφωνίας και επειδή βλέπω σήμερα ο κ. Τσίπρας να λέει ότι αν όλα πάνε καλά με το χρέος στις 17, το 17 μπορεί να βγούμε και στις αγορές, θεωρείτε ότι αυτό το κλίμα αισιοδοξίας και ελπίδας που δημιουργείται από τον κύριο Τσίπρα μαζί με το θέμα του χρέους θα βοηθήσει τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ενδεχομένως να έχουν έτσι μια δυσκολία κυρίως ως προς το Ταμείο Αποκρατικοποίησεων που διαβάζω να ακυρώσουν αυτές τις δεύτερες σκέψεις τους και να πάνε όλα καλά και σε αυτή την ψηφοφορία. Και για τις προηγούμενες ψηφοφορίες τα ίδια ερωτήματα ετίθονται. Τι θα κάνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ? Πάντα αυτό. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε εκλεγεί με συγκεκριμένη πολιτική δέσμευση. Δεν πήγαμε να υφαρπάξουμε την ψήφο του ελληνικού λαού. Η συμφωνία του Αυγούστου μας δεσμεύει όλους. Και με βάση αυτή κατέβηκαμε τις εκλογές και πήραμε τις εκλογές. Όλα όσα ψηφίζουμε σήμερα είναι μέσα στη συμφωνία του Αυγούστου. Δεν δεχθήκαμε πρόσθετα μέτρα. Είναι σαφές αυτό. Με την έννοια αυτή, όλοι μας είμαστε δεσμευμένοι από τον ελληνικό λαό και θα το αποδείξουμε να υποστηρίξουμε μια πορεία που προτείνει η κυβέρνηση, η οποία θα οδηγήσει, όπως λέει η Κομισιόν, το δεύτερο εξάμεινο φέτος στην επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη και αμέσως μετά, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός, στην επιστροφή της χώρας στις αγορές. Θέλω να τονίσω το εξής. Ανάπτυξη. Ανάπτυξη με επίκεντρο την εργασία, την καταπολέμηση της ανεργίας. Ανάπτυξη δηλαδή με κοινωνικό κράτος, με δημιουργία θέσεων, με αξιοποίηση όποιων επενδύσεων ιδιωτικών ή και δημόσιων. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν είναι μια γενικού τύπου ανάπτυξη από την οποία οι ετωνίχηδες θα κερδίσουν. Για να δούμε, Υπουργέ, για να δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Και εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία σε όλους.